Γεια σας από το www.teachmegr και από εμένα τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Παρασκευή σήμερα και έχουμε το μάθημα επεξεργασίας φωτογραφίας και ειδικότερα έχουμε το μάθημα για το Adobe Photoshop. Σήμερα θα ανακαλύψουμε τον τρόπο δημιουργίας των ακτίνων Χ μέσα στα αντικείμενά μας. Έχουμε δει σε παλιότερο μάθημα πώς μπορούμε να κάνουμε τον άνθρωπο σε ακτίνες Χ και έτσι λοιπόν να βλέπουμε τον σκελετό του από πίσω. Θα δούμε σήμερα με έναν άλλο τρόπο και με μια άλλη θα λέγαμε τεχνική και λογική. Στο μάθημά μας θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το αόρατο στυλ, το διάφανο στυλ μέσα στα αντικείμενά μας και έτσι να δώσουμε και να αποτυπώσουμε την τεχνολογία η οποία κρύβεται πίσω από μια πολύ ωραία οθόνη, από ένα πολύ ωραίο design και εικαστικό όπως είναι το εικαστικό του iPhone. Έτσι θα πάρουμε το συγκεκριμένο κινητό, θα σας δείξω πώς θα το χτίσουμε κατάλληλα στο Photoshop για να πάρουμε ακριβώς την αίσθηση αυτή της εσωτερικής δομής του κινητού τηλεφώνου ή γενικότερα των αντικειμένων σας. Εσείς φυσικά μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε αντικείμενο θέλετε ή με οποιοδήποτε κινητό, αν και εφόσον μπορείτε να βρείτε τα υλικά που θα σας πω που πρέπει να βρείτε. Γενικότερα μπορείτε να βρείτε υλικά μέσα από το ίντερνετ. Θα πάρουμε λοιπόν φωτογραφίες μέσα από το ίντερνετ, θα ψάξουμε να βρούμε τις κατάλληλες φωτογραφίες, το κατάλληλο υλικό. Σε περίπτωση που έχετε κάτι το οποίο είναι πιο σπάνιο, δηλαδή δεν υπάρχει στο ίντερνετ για να το βρούμε σε κομμάτια, καθώς το iPhone είναι κάτι το οποίο το έχει και κουτσή Μαρία θα λέγαμε πλέον, και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία για να βρείτε κομμάτια του iPhone, δηλαδή parts όπως τα λέμε, για να μπορέσουμε να τα χτίσουμε στη συνέχεια. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε τα αντικείμενα, μάλλον τα κομμάτια από το αντικείμενο που ψάχνετε, μπορείτε να πάρετε την δική σας μηχανή, τη δική σας λοιπόν φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίσετε τα αντικείμενα. Οπότε αν έχετε κάποιο παλιό laptop και θέλετε να το κάνετε σε στυλ X-ray, πρέπει να λύσετε το laptop, να το κάνετε λοιπόν βίδες, να πάρετε πληκτρολόγια από εδώ, κομμάτια από εκεί, οθόνη από την άλλη, να τα βάλετε όλα κάτω σε κάποιο τραπέζι, στο πάτωμα, αλλά φυσικά πρέπει να είναι κάτι το οποίο να, το φόντο δηλαδή να είναι κάτι πολύ απλό για να μπορείτε να το κόβετε εύκολα. Και στη συνέχεια θα βάλουμε το καθένα από αυτά τα πράγματα ξεχωριστά, το ένα πάνω στο άλλο, θα κλείσουμε όλη την συσκευασία, όλο λοιπόν το αντικείμενο και έτσι μετά, με διάφορες τεχνικές, θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το X-Ray. Έτσι λοιπόν έχω ψάξει και εγώ στο ίντερνετ για πολύ ωραίες φωτογραφίες, ψάξαμε λοιπόν για κομμάτια, βλέπετε του iPhone, βλέπετε αυτή είναι μια τυπική και σωστή θα λέγαμε απόδοση των κομματιών του iPhone, όπου αυτό νομίζω είναι το 4S, βλέπετε πολύ ωραία και φυσικά θέλουμε και μία φωτογραφία εδώ, βεβαίως θέλουμε το iPhone 4 Front, πολύ ωραία, οπότε αυτό, θέλουμε λοιπόν και μία φωτογραφία του αρχικού περιβάλλοντος, βλέπετε του εξωτερικού περιβλήματος και θέλουμε και μία πίσω, την πίσω την έχουμε, μπροστά ήθελα να πάρω όμως και οθόνη, οπότε θέλουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά τα έχω κατεβάσει όλα αυτά και τα έχω βάλει σε έναν συγκεκριμένο φάκελο για να μπορώ να τα βλέπω άμεσα και γρήγορα και φυσικά να τα φορτώνω στο Photoshop με χρήση του Adobe Bridge. Οπότε πηγαίνουμε στο Adobe Bridge να δούμε ακριβώς. Βλέπετε τις φωτογραφίες τις έχω ήδη βάλει. Έχω λοιπόν διάφορες φωτογραφίες είτε σε κομμάτια, είτε βλέπετε την πίσω όψη της οθόνης, είτε την μπροστινή οθόνη την οποία θα τη χρειαστούμε για το εικαστικό. Και φυσικά τα κομμάτια εντελώς εδώ βλέπετε απόλυτα τα κομμάτια σε κάθε θα λέγαμε μορφή, από το σκελετό μέχρι και το τζάμι. Πολύ ωραία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω και να χτίσουμε. Οπότε θα ξεκινήσω μάλλον με αυτό το οποίο είναι θα λέγαμε και το πιο κοντινό και σε καλύτερη ποιότητα. Οπότε θα το ανοίξουμε στο Photoshop με διπλό κλικ. Βλέπετε θα φορτώσει, τέλεια. Και αυτό που χρειάζεται να κάνω γρήγορα και όμορφα είναι να αρχίζω και να κόβω τα στοιχεία ένα προς ένα. Βλέπετε έτσι ακριβώς πρέπει να στήσετε και τα δικά σας αντικείμενα αν θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία και από εκεί και πέρα να κόβετε τα αντικείμενα ξεχωριστά. Θα πάρουμε τη μία για να μπορέσω να κόψω αυτά τα πλαίσια τα πολύ στρογγυλοποιημένα του iPhone. Θα πάρω το Rounded Rectangle Tool και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα click drag με το Radius στο 80. Φυσικά αυτό εξαρτάται με την καμπύλη που έχει το αντικείμενό σας. Θα κάνω ένα zoom περισσότερο, θα κάνουμε ένα click and drag εδώ και βλέπετε πως έχουμε πιάσει σχεδόν ακριβώς την καμπύλη του iPhone, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα θα πατήσω το Ctrl Tab για να παραμορφώσω το μονοπάτι ακριβώς στο πλαίσιο και στα όρια που έχει το iPhone, βλέπετε πόσο ωραία το φτιάχνουμε και είμαστε σε πολύ καλό βαθμό νομίζω. Θα κάνω ένα zoom περισσότερο, να τραβήξω λίγο πιο κάτω αυτό, με το Ctrl πηγαίνουμε λίγο πιο προσεκτικά και από εδώ και πάλι με το Ctrl. Γενικότερα τώρα το κομματάκι αυτό, καθώς έχει φωτογραφηθεί μεν σωστά από πάνω, αλλά έχει διαφορά το σημείο αυτό με το σημείο αυτό. Είναι λίγο σε γωνία, ελάχιστη γωνία, ενδεχομένως να μας κάνει κάποια μικρό σφαλματάκια, δεν πειράζει όμως. Έχουμε πιάσει την οθόνη, θα κάνω το εξής τώρα, θα πάω στα μονοπάτια μου, Ctrl click. Βλέπετε πως κάνουμε το περίγραμμά μας, το μονοπάτι μας πλέον περίγραμμα. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα δεξί click. Θα πάρω το μαρκί μου, δεξί click, layer via copy και θα το ονομάσουμε αυτό screen. Ή glass καλύτερα, front
glass. Και φυσικά θα το γυρίσουμε γιατί είναι ανάποδα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Control Tab και θα κάνουμε δεξί, click, flip, vertical και έχουμε αυτομάτως δημιουργήσει, έχουμε γυρίσει σωστά την οθόνη μας όπως θα έπρεπε. Έχουμε λοιπόν το front glass. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο εδώ. Οπότε control, click να πιάσουμε το μονοπάτι ακριβώς το ίδιο. Θα το φέρουμε να κάτσει από την άλλη πλευρά. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο στραβό αυτό, λίγο υπό διαφορετική γωνία. Βλέπετε ότι θέλει μια παραμετροποίηση. Οπότε πάντα με το marquee θα κάνουμε δεξί, click, θα επιλέξουμε transform selection και εδώ μέσα boom, θα το γυρίσουμε λιγάκι. Βλέπετε και θα το φέρουμε να κάτσει πιο σωστά και πιο όμορφα. Πολύ ωραία. Και αυτό λοιπόν εδώ, λίγο πιο πάνω. Βλέπετε ότι αυτό είναι λίγο πιο μικρό. Σούπερ. Και είμαστε εντάξει. Έχουμε και το περίβλημα το οποίο θα το πάρουμε από το σκελετό εδώ. Οπότε κανένα πρόβλημα. Κλικ στο OK και μετά πηγαίνουμε φυσικά στο background. Θα κάνουμε δεξί κλικ layer via copy και θα το ονομάσουμε back. Τέλεια. Και έχουμε δημιουργήσει και το back πλέον. Οπότε έχουμε, κοιτάξτε, back, front glass και σιγά σιγά χτίζουμε. Πάμε και στο σκελετό, ο οποίος νομίζω έχει σπασμένη οθόνη ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει καθόλου. Πηγαίνουμε, κάνουμε control click πάνω στην οθόνη, είτε στο back όπως θέλετε. Και πηγαίνουμε, παίρνουμε το περίγραμμα, θα το φέρουμε πιο κάτω, θα το στρίψουμε με δεξί click transform selection. Θα το στρίψουμε με το shift κρατημένο 90 μοίρες. Να το φέρουμε σωστά, να το πλαγιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα σωστού κουμπωμάτος, βλέπετε. Οπότε θα το φέρουμε να κάτσει εδώ πέρα με το control πάντα για να πηγαίνουμε λίγο πιο προσεκτικά, χωρίς να φοβόμαστε μη μας λειτουργήσει το grid και, και ο μαγνητισμός που έχει γενικότερα το περίγραμμα και όλη η μετατόπιση πάνω στο grid του Photoshop. Οπότε το φέρουμε λίγο πιο κοντά αυτό και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν τέλεια. Πολύ όμορφα και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Τέλεια, κάνω κλικ στην επιβεβαίωση και Ctrl J ή αλλιώς δεξί κλικ layer via copy και έχουμε αυτή τη στιγμή και το inner body ας πούμε. Έχουμε λοιπόν το inner body το οποίο πρέπει να το γυρίσουμε και αυτό κάποια στιγμή σωστά. Εδώ είναι το mainboard ή αλλιώς το motherboard όπως θέλετε του iPhone, θα το πάρουμε, το κόψουμε και αυτό. Οπότε θα πάρουμε το Polygon Lasso Tool. Θα το πιάσουμε έτσι χοντρικά τώρα. Βλέπετε. Και γενικότερα θα μπορούσα να πάω με το καθένα ξεχωριστά το κομματάκι λοιπόν και να χτίσουμε ακριβώς ένα πολυεπίπεδο αντικείμενο. Ctrl J. Θα το ονομάσουμε Mainboard. Super. Πάμε να βάλουμε και την μπαταρία. Οπότε θα πάρουμε τώρα το Rectangular έτσι χοντρικά γι' αυτό. Super. Πηγαίνουμε. Ctrl J, θα το ονομάσουμε Battery. Φυσικά μετά θα βγάλουμε το φόντο. Πολύ όμορφα και τι άλλο μπορώ να πάρω, θα πάρω και αυτό το κομματάκι το οποίο έχει να κάνει με τον ήχο και το οποίο βρίσκεται πίσω από το κεντρικό κουμπί του iPhone. Βεβαίως, αν δεν έχετε λύσει iPhone, καλό θα είναι να μπείτε και να το λύσετε. Εγώ έχω λύσει αρκετά iPhone 3 και 2, έτσι για πλάκα, να δω λοιπόν τι γινόταν. Είχα βρει κάποια έτσι χαλασμένα και τα έλυσα για να δω πώς φαίνονται μέσα και κάνα δύο τα έφτιαξα κουτά στραβά. Οπότε, γιατί όχι κι εσείς. Πηγαίνουμε, γενικότερα μαθαίνετε κιόλας πώς είναι η δομή του κάθε, θα λέγαμε, προϊόντος. Αν έχετε γνώσεις λίγο τεχνικές, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Όλα είναι κουμποτά, δεν υπάρχει τίποτα όπως ήταν παλιά με κολλήσεις και τέτοια. Οπότε δεν χαλάσετε κάτι έτσι κι αλλιώς. Πάμε να πάρουμε και το συγκεκριμένο SIM, την υποδοχή λοιπόν της SIM κάρτας. Τέλεια. Και θα πάμε να κάνουμε ένα Ctrl J εδώ. Και έχουμε πάρει νομίζω αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι αυτά θα μας φτάσουν. Δεν χρειάζεται να πάρουμε, να τα πάρουμε όλα και να χτίσουμε νομίζω κάτι τόσο τρελό. Ίσως να πάρω και την κάμερα. Ίσως όμως θα δούμε αν θα μου χρειαστεί το τέλος. Και Ctrl J. Οπότε να το ονομάσουμε αυτό κάμερα βέβαια. Να δώσουμε και κάποια ονόματα. Κάμερα, αυτό είναι και κάνει το SIM. Τέλεια. SIM Holder. Και στη συνέχεια θα βάλουμε βασικά τι έχουμε εδώ πέρα. Sound and mic, μάλλον speaker και mic, battery, mainboard κτλ. Πολύ όμορφα και είμαστε έτοιμοι νομίζω να ξεκινήσουμε να χτίσουμε. Οπότε τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα νέο καμβά, ένα λευκό καμβά και θα το βάψουμε με λευκό. Βλέπετε, πολύ όμορφα. Πηγαίνουμε συνέχεια να φέρουμε μπροστά
θα φέρω το inner body. Μάλλον θα τα φέρω όλα. Απλά θα κρύψω το background. Τέλεια. Έχουμε πιάσει λοιπόν όλα τα προϊόντα που θα βάλουμε, όλα τα αντικειμενάκια μας. Απλά πρέπει να κάνουμε μια αφαίρεση φόντου λίγο πιο σωστή τώρα. Πηγαίνουμε. Θα πάω στο mainboard. Θα πάρουμε το Magic Wand. Θα κάνουμε ένα κλικ εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολα πώς το πιάνουμε. Θα κάνουμε ένα shift click να πιάσουμε και άλλα πραγματάκια. Ακόμα και αν πιάσετε κάποια πράγματα λίγο γενικά, δηλαδή βλέπετε, αν πιάσουμε λίγο παραπάνω από το mainboard ή αν ξεχάσουμε λίγο από τη σκιά, δεν πειράζει. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφα. Ίσως και εδώ πέρα λίγο παραπάνω. Όπως βλέπετε όμως, οπότε θα κάνω καλύτερα ένα undo για να μην χάσω περισσότερο από το mainboard μου. Βλέπετε ότι δεν μου επιτρέπει όλες να κάνω μια πιο καλή επιλογή. Γενικότερα το Magic Wand είναι για απλά πράγματα. Θα κάνω ένα delete και νομίζω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος. Στη συνέχεια θα έρθω πιο κοντά. Σε περίπτωση τώρα που αν κάνω κλικ εδώ μου πιάνει και άλλα πράγματα. Βλέπετε ότι τώρα δεν πιάνει. Αλλά αν μου έπιανε θα χαμηλώνα το tolerance σε λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή στο 20 και στο 10, για να πιάνω λίγο πιο αυστηρά τα πράγματά μου και όχι τόσο έτσι χύμα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα. Και απλά θέλει και μια σωστή περιστροφή. Οπότε θα βγάλω τους χαράκες με Ctrl R, Command R στο Macintosh και θα τραβήξω έναν χάρακα, ένα guide καλύτερα εδώ για να μπορέσω να περιστρέψω σωστά το αντικείμενό μου. Ίσως να το φέρω να κάτσει κάπου εδώ και θα το περιστρέψουμε λίγο να έρθει να κουμπώσει σωστά για να είναι σε μια ευθεία γραμμή. Γιατί αυτό λογικά είναι σε ευθεία γραμμή, έτσι. Οπότε είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Έχει κάτσει λοιπόν σωστά. Ο επεξεργαστής βλέπετε ο α5. Πηγαίνουμε στο άλλο τώρα, speaker mic, και εδώ και πάλι με το Magic. Γρήγορα πράγματα, θα μπορούσα να πάρω και το Pen Tool, αλλά σίγουρα ξέρω πως το Pen Tool δεν είναι ο μεγαλύτερος σας φίλος, οπότε γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να, όποτε είναι φυσικά δυνατό, να μην το χρησιμοποιούμε. Αν και το χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα εγώ, έτσι κι αλλιώς. Και εδώ πέρα θα κόψουμε λίγο αυτό το καλώδιο, το οποίο δεν χρειάζεται να υπάρχει. Ίσως να κόψω όλο αυτό το κομμάτι, γιατί μου έχει κοπεί λίγο πρόχειρα από το Magic, έτσι κι αλλιώς. Τέλεια. Έχουμε κάνει και αυτό. Ίσως να πάω και αυτό το κομματάκι το οποίο ήταν ένα σκουπιδάκι. Και πηγαίνουμε και στην μπαταρία. Η μπαταρία λογικά θα κοπεί γρήγορα. Βλέπετε. Boom. Ctrl D. Και έχει αφήσει κάποια σκουπίδια όπως πάντα. Γενικότερα, αν δεν βάζουμε το Pen Tool, τα πράγματα θα είναι πάντα πιο πρόχειρα. Αλλά πιο γρήγορα, ενδεχομένως και πιο απλά. Πάμε και στην κάμερα. Την κάμερα θα κρατήσω μόνο αυτό το κομμάτι. Καθώς το άλλο κομμάτι, αυτό εδώ πέρα, μπαίνει και κουμπώνει πάνω στο mainboard, δηλαδή αυτό είναι ένα βυσματάκι, θα λέγαμε. Οπότε θα επιλέξω την κάμερα. Θα πάω βασικά στην κάμερα πάνω. Θα πάμε στο select, θα επιλέξουμε inverse, να πιάσουμε όλο το άλλο και delete. Και είμαστε πολύ κοντά στο να την πιάσουμε και αυτή σωστά. Magic Wand και πάλι. Delete. Και ας πούμε ότι είμαστε εντάξει. Ίσως να φάω και αυτό το κομμάτι. Μάλλον αφού την περιστρέψω πρώτα λίγο σε ευθεία, πάλι θα βγάλω ένα χάρακα εδώ. Θέλουμε λοιπόν η κάμερα να έρθει να κάτσει το πάνω της μέρος σε ευθεία. Βλέπετε κάπως έτσι. Τέλεια. Και θα πάρουμε το Magic, το Rectangular Marquee. Και είμαστε κομπλέ. Ίσως να φάω και αυτό βασικά. Ή μάλλον θα το αφήσω, δεν πειράζει. Και είμαστε κομπλέ και με την κάμερα. Και μας έχει μείνει τώρα και το case SIM. Πηγαίνουμε στην SIM. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα, βέβαια θα την πιάσουμε πρώτα. SIM holder. Βλέπετε ότι τώρα πιάνει τα πάντα και αυτό γιατί το tolerance είναι πολύ ψηλό και έτσι το γκρι προς λευκό χτυπάει πολύ εύκολα και το μπερδεύει με το γκρι που είναι αυτό το ασημί γενικότερα. Θα μπορούσα να βάλω ένα μαύρο εδώ. Κάλλιστα, ίσως να βρω ένα μαύρο γρήγορα τώρα. Πηγαίνουμε και γράφουμε για παράδειγμα SIM holder iPhone, ας πούμε. Λογικά θα μας βγάλει κάτι γρήγορα. Να το λοιπόν, βλέπετε. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Να το. Ίσως να βρούμε και κάτι καλύτερο, πιο καλής ποιότητας και πιο γρήγορο. Θέλω ένα μαύρο σε ευθεία. Αλλά όχι να έχει πάνω λογότυπο. Μου τη πάει αυτό το λογότυπο εδώ. Νομίζω αυτό είναι μια χαρά. Τέλεια. Και θα είναι πολύ ωραίο και σε, θα λέγαμε, X-ray. Οπότε κάνουμε ένα copy. Και πηγαίνουμε στο Photoshop. Κάνουμε ένα paste. Και βλέπετε πόσο ωραία. Βεβαίως είναι λίγο πιο μικρό. Οπότε ίσως να φανεί λίγο πιξελιασμένο, αλλά δεν πειράζει. Ήδη είναι πιξελιασμένο, όπως και αν έχει. Θα το φέρω λοιπόν. Ας μην το πιξελιάσω κι άλλο. Θα το φέρουμε κάπου εδώ. Θέλω γενικότερα σε μια ευθεία και πάλι. Κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση και θα κρατήσω μόνο αυτό το κομμάτι. Βλέπετε. Ctrl J. Θα σβήσω το υπόλοιπο, το οποίο δεν μου χρειάζεται πια. Και βλέπετε πόσο ωραία έχουμε ένα τέλειο. Βεβαίως τώρα αυτό, όπως είπαμε, είναι πιο μικρό. Θα το μεγαλώσω λιγάκι, δεν πειράζει.
δεν θα χαλάσει έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ. Γιατί είναι μαύρο, είναι matte δηλαδή το χρώμα και δεν πιξελιάζει τόσο έντονα. Αλλά γενικότερα βλέπετε πώς αρχίζει και χαλάει η ποιότητα. Θα πάρουμε το Magic Wand, θα κάνουμε ένα κλικ εδώ να πιάσουμε όλα τα πλαίσια και delete. Και φυσικά εδώ μέσα και delete. Και βλέπετε πόσο ωραία πήραμε ένα άλλο sim. Καθώς αυτό μου φάνηκε λίγο μούφα. Οπότε θα πάρουμε απλά το όνομα, θα κάνω ένα copy για να μην το ξαναγράφω. Delete. Και πηγαίνουμε σε αυτό το κομμάτι για ένα paste. Και έχουμε λοιπόν το sim holder. Τέλεια. Οπότε είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε το κινητό μας. Βλέπετε, θα μπορούσα να βάλω όλα τα εξαρτήματα, τις βίδες, τα πάντα. Φυσικά, αν θέλετε να κάνετε κάτι πολυπλοκότερο, μπορείτε πολύ απλά να το κάνετε έτσι. Δηλαδή, να πάρετε κομματάκι-κομματάκι και να χτίσετε το δικό σας τηλέφωνο. Αλλά φυσικά δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα. Πάμε, θα πάρω το inner body, θα το φέρω να το γυρίσω σε μία σωστή ευθεία και αυτό. Θέλω λοιπόν ακριβώς να βρω την ευθεία τη σωστή. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε με τα guides γιατί θα μας βοηθήσουν να βρούμε ακριβώς την ευθεία. Χωρίς να το ψάχνουμε με το μάτι, καθώς το μάτι δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος. Πολύ όμορφα, κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, σωστά την οθόνη μας. Αυτή λοιπόν είναι η οθόνη μαζί με κάποια άλλα στοιχεία και φυσικά με το σκελετό. Έτσι, το φέρουμε κάπου εδώ. Και τώρα, βασικά δεν ξέρω αν είναι, θα λέγαμε, το μπρος-πίσω αυτό, δηλαδή μάλλον το ανάποδο. Μπορεί να είναι αριστερά, δηλαδή εδώ μπορεί να πηγαίνει η κάμερα. Για να το δοκιμάσω λίγο. Control Tab, δεξί, click, flip, horizontal. Νομίζω ότι έτσι κάθεται λίγο καλύτερα. Λογικά έτσι θα είναι. Οπότε κάνουμε μια επιβεβαίωση πάλι της ευθείας. Βλέπετε είναι λίγο στραβό. Δεν πειράζει όμως. Ο λόγος που είναι λίγο στραβό από τη μία και ίσω από την άλλη είναι γιατί έχει φωτογραφηθεί λίγο πλάγια. Λίγο από κάτω δηλαδή. Θυμάστε που ήταν. Οπότε το κάνει λίγο πιο περίεργο. Δεν πειράζει όμως. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα και πολύ μικρές λεπτομέρειες, θα έλεγα. Οπότε τώρα θα πάμε και θα φέρουμε το iPhone αυτό. Βλέπετε. Το οποίο θέλω και αυτό να είναι σε μια ευθεία. Αφού φυσικά το γυρίσω ανάποδα, γιατί πρέπει να κοιτάει ανάποδα, καθώς τώρα το βλέπουμε από μέσα προς τα έξω. Οπότε Control Tab, δεξί κλικ, flip horizontal. Πολύ ωραία. Και φυσικά πρέπει να έρθει να κουμπώσει και αυτό σε μια τυπική ευθεία. Πολύ ωραία. Θα το φέρουμε να κάτσει τώρα φυσικά από πίσω. Καταρχάς θα το φέρω από μπροστά για να το βλέπω λίγο καλύτερα τι γίνεται. Και θα το προσαρμόσουμε λίγο κατάλληλα και αυτό, καθώς βλέπετε ότι δεν είναι ακόμα, δεν είναι τέλειο ακριβώς. Οπότε ίσως να το κάνουμε μία παραμόρφωση. Θα πατήσω Ctrl Tab και μετά θα κρατήσω το Ctrl κρατημένο και βλέπετε πώς μπορούμε να μετατοπίσουμε λίγο περισσότερο υποπροοπτική πλέον το αντικείμενο για να δέσει σωστά. Καθώς είπαμε, η γωνία λήψης που ήταν στα αντικείμενα, στα parts. Μερικά τα δικαιώνει, μερικά τα αδικεί, όπως είναι λοιπόν όσα αντικείμενα είναι προς τα έξω δηλαδή και δεν είναι ακριβώς στο κέντρο της φωτογράφησης. Τα κάνει λίγο πιο υπογωνία και τα κάνει λίγο πιο στραβά. Οπότε βλέπετε πόσο ωραία έχει κάτσει τώρα. Φυσικά το back θα πάει πίσω από το inner body. Έτσι. Και θα φέρουμε τώρα το front glass, γιατί όχι, για αρχή τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι εντάξει σε ευθεία αυτό. Θα το φέρουμε βεβαίως να κάτσει πάνω από το inner body και βλέπετε σιγά σιγά πως το χτίζεται, έτσι. Οπότε θα το φέρουμε να κάτσει, νομίζω κάπου εδώ είναι ok όσον αφορά το πάνω μέρος και το κάτω νομίζω είναι εντάξει, ίσως να το φέρω λίγο πιο κάτω για να, φυσικά με το control για να κλείσει λίγο πιο σωστά η απόσταση, τέλεια τέλεια, επιβεβαίωση και βλέπετε πως χτίζουμε σιγά το κινητό μας, έτσι, το οποίο βεβαίως έχει πλέον σπάσει σε πάρα πολλά κομμάτια. Θα κλείσω το front glass για λίγο και θα φέρουμε εδώ την μπαταρία, η οποία μπαταρία θα μπορούσα φυσικά να συμβουλευτώ και το bridge. Βλέπετε ακριβώς εδώ. Θα μπορούσα να πάρω και το συγκεκριμένο. Θα το πάρω όμως και αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν και σε αυτό μέσα. Να πάρω και τα δύο αυτά δείγματα, καθώς είναι πολύ σημαντικά να τα έχω. Αυτό λοιπόν είναι το πίσω μέρος της οθόνης. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε. Μισό λεπτό. Βλέπουμε εδώ πέρα το μπροστινό μέρος της οθόνης και αυτό είναι το πίσω. Αυτό είναι το πίσω δηλαδή. Βλέπετε. Οπότε θα χρειαστούμε και τα δύο αυτά για να κάνουμε κάτι έτσι, πολύ πιο όμορφο. Το φέρουμε και αυτό λοιπόν μέσα. Με την ίδια ακριβώς πάλι τεχνική. Κάνουμε ένα copy, Ctrl-C, Ctrl-V. Βλέπετε, είμαστε σχεδόν στο ίδιο μέγεθος, οπότε δεν θα πειράξει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι θα το μεγαλώσω λίγο παραπάνω για να μπορέσω μετά να το μικρύνω αν χρειαστεί. Θα το ονομάσω βασικά Back Monitor ή Back Screen όπως θέλετε. Και θα το φέρουμε να κάτσει μπροστά από το inner body για αρχή τουλάχιστον για να μπορέσω να το κουμπώσω κατάλληλα. Νομίζω ότι είναι σωστά σαν κούμπομα. Θα το φέρουμε αυτό βεβαίως, βασικά για αρχή θα βγάλουμε με το Magic Wand το εξωτερικό του, βλέπετε, στήσιμο, με delete και φυσικά μετά, λίγο παραπάνω βλέπετε εδώ, delete και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Super, οπότε τώρα θα το φέρουμε, θα το χαμηλώσω λίγο σαν opacity για να βλέπω λίγο τι γίνεται από πίσω και θα το μειώσω φυσικά κι άλλο για να το κουμπώσω κατάλληλα
Να μπει λοιπόν μέσα, έτσι. Οπότε θα το φέρουμε. Δεν πειράζει να το παραμορφώσουμε και λιγάκι. Σκοπός είναι να φανεί ωραίο στο τέλος. Να φανεί λοιπόν πολυεπίπεδο. Σούπερ. Θέλω να δω και το κουμπί ότι πέφτει σωστά. Βλέπετε, πέφτει σωστά. Βεβαίως δεν φαίνεται κάποιο κουμπί εδώ, έτσι κι αλλιώς. Ξέρω από πάνω. Εδώ είναι η κάμερα, βλέπω. Νομίζω ότι κάθεται ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η πίσω κάμερα. Έτσι. Η πίσω κάμερα η οποία βγαίνει. Να δω βασικά το back που είναι. Να το. Βλέπετε ότι βγαίνει εδώ. Οπότε είμαστε σωστά, νομίζω. Τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Το κρατάμε λοιπόν αυτό σε full τώρα. Και θα το φέρουμε να κάτσει πίσω από το inner body. Οπότε αυτό ακριβώς είναι από πίσω. Έτσι. Έτσι πηγαίνει το όλο κινητό. Έτσι λοιπόν χτίζεται. Και σιγά σιγά βλέπετε πόσο ωραία το φτιάχνουμε. Πηγαίνουμε να δούμε και την. Μάλλον να πω ακριβώς. Το έχουμε ήδη ανοιχτό αυτό. Πάμε εδώ πέρα να δούμε πώς φαίνεται. Ακριβώς λοιπόν εδώ είναι το όλο κομμάτι. Το οποίο είναι χτισμένο τώρα. Έτσι. Οπότε θα πάρουμε και αυτό το κομματάκι. Το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία και την μπαταρία. Βλέπετε, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε κάτι έτοιμο όπως αυτό και να το κουμπώσετε με τη μία. Οπότε θα κάνουμε ένα copy και Ctrl V. Βεβαίως θα το μεγαλώσουμε και αυτό αρκετά. Σούπερ. Θα βγάλουμε οτιδήποτε δεν μας χρειάζεται. Προσοχή, θα φάμε αρκετά πράγματα εδώ γιατί είναι και το περίβλημα ασημή. Οπότε χτυπάει με τον γκρι. Οπότε ενδεχομένως να το κάνω, να το πιάσω με το χέρι, με το μαρκί μου και delete εδώ και μετά. Ένα delete και εδώ. Σούπερ. Και πάμε και εδώ. Βλέπετε πως απλά έτσι. Σούπερ. Και απλά τώρα θα χρειαστεί να φάμε και τα κομμάτια αυτά εδώ. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να κρατήσω το περίβλημα γιατί ήδη έχω το σκελετό μου σωστά και όμορφα μέσα. Δηλαδή ο σκελετός μου υπάρχει ήδη, δεν χρειάζεται να βγάλω και άλλο σκελετό. Οπότε γιατί όχι να κρατήσουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε. Θα πάρουμε λοιπόν το Rounded Rectangle Tool. Θα κάνουμε ένα click and drag. Θα πιάσουμε μόνο το εσωτερικό. Καθώς επαναλαμβάνω, περίβλημα έχουμε. Οπότε για να μην κουραζόμαστε με το Magic Wand, πολύ απλά θα έρθω και θα πιάσω τα πλαίσια περίπου, τα οποία χρειάζομαι και μόνο αυτά. Σούπερ. Νομίζω και πάνω κάτω είμαστε εντάξει. Α, θέλει λίγο παραπάνω. Βλέπετε. Και ίσως θέλει και λίγο. Θα το φέρω λίγο πιο μέσα βασικά. Δεν πειράζει να φάμε λίγο τη βίδα εδώ. Και αυτό. Είμαστε εντάξει. Μάλλον επιβεβαίωση. Και μετά με το Enter δηλαδή. Και μετά Ctrl Click και Ctrl J. Πιάνουμε λοιπόν τα υπόλοιπα. Βλέπετε. Και έχουμε έτοιμο και το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το οποίο θα το ονομάσουμε Battery. Γυρίσουμε λίγο στα US. Battery Pack. Και βεβαίως θα το φέρουμε να κάτσει μπροστά καταρχάς, έτσι, για να το μειώσουμε λιγάκι, να κουμπώσει σωστά. Η κάμερα αυτή, θυμάστε, πηγαίνει, είναι η πίσω κάμερα αυτή, οπότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος βασικά, για να δούμε λίγο το bridge. Λογικά ναι, αν και έχει μια κάμερα και εδώ, αυτή είναι πίσω όμως, σίγουρα γιατί είναι πολύ πλάγια, οπότε έχουμε την κάμερα η οποία λογικά πρέπει να γυρίσει και ανάποδα, αν θυμάμαι καλά. Θέλουμε αυτό να κάτσει κάπου εδώ. Να βάσουμε λίγο πιο πάνω. Με το control πάντα πηγαίνουμε λίγο πιο προσεκτικά. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει όσον αφορά το χτίσιμο. Θέλω να δω λοιπόν η κάμερα του κινητού πίσω. Η back λοιπόν screen. Είναι από την άλλη, βλέπετε. Και φυσικά θέλω το back εντελώς, βλέπετε. Οπότε θα γυρίσει και αυτό. Control Tab, δεξί click. Flip horizontal να γυρίσει από την άλλη γιατί πρέπει να χτυπάει από εκεί. Έτσι. Και γενικότερα. Θέλω να τα βλέπω και τα πράγματα λίγο με διαφορετική, θα λέγαμε, κατάσταση, δηλαδή με τα γράμματα διαφορετικά. Γιατί είναι ανάποδα έτσι κι αλλιώς, τα βλέπουμε τον μπρος πίσω, δηλαδή αυτό πρέπει να φαίνεται σωστά όταν θα γυρίζαμε το κινητό από πίσω, έτσι λοιπόν από μπροστά θα φαίνεται ανάποδα. Πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε βάλει λοιπόν το battery pack το οποίο θα πάει πίσω, ακριβώς από το back screen, δηλαδή έχουμε το back, έτσι, μετά θα πάει αυτό, μετά θα πάει αυτό. Μετά θα πάει αυτό, μετά θα πάει αυτό και ενδεχομένως να βάλουμε και κανένα δύο πράγματα έτσι στην πορεία να φαίνονται. Οπότε θα βγάλω και άλλα πράγματα. Θα βάλουμε και αυτό το mainboard το οποίο θα δείξει ωραία. Βεβαίως τώρα επειδή το mainboard υπάρχει ήδη στο σημείο αυτό, είναι λοιπόν εδώ πέρα, κάπου εδώ μέσα κρύβεται. Θα μπορούσα να το βάλω, θα μπορούσα να μην το βάλω. Εγώ βεβαίως θα το βάλω γιατί θα φανεί ωραίο έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε να το βάλουμε.
Έτσι απλά να βασικά θα βγάλω το front glass, δεν μου χρειάζεται και το inner body. Πηγαίνουμε εδώ λοιπόν και θα φέρουμε, θα βγάλω και το back screen, εδώ ακριβώς. Θα φέρουμε αυτό λοιπόν να κάτσει, θα το φέρουμε πάνω απ' όλα, εδώ ακριβώς. Και θα το γυρίσουμε, control tab, θα το γυρίσω με flip horizontal. Μάλλον καλύτερα, control tab, θα κάνουμε flip vertical. Και έτσι μπράβο, και μετά flip horizontal. Και έχουμε φτιάξει ακριβώς. Βλέπετε πως κουμπώνει απόλυτα. Έτσι με τη μία, ε. Αυτό ακριβώς πρέπει να πετύχουμε. Θέλουμε λοιπόν μια απόλυτη εφαρμογή. Φυσικά μέσα στα πλαίσια όμως του κινητού. Βλέπετε ακριβώς ότι εδώ είναι η θέση του. Κοιτάξτε λίγο. Αν κλείσουμε αυτό, βλέπετε ότι τα πλαίσια που πάει πάνω στο σχεδιατό ακριβώς έρχεται και θηλυκώνει. Ακριβώς λοιπόν βλέπετε και το motherboard. Και έτσι λοιπόν έχουμε χτίσει το κινητό μας τηλέφωνο. Ενδεχομένως να βάλουμε και κάτι ακόμη. Δηλαδή να βάλουμε και αυτό. Το speaker mic, το οποίο λογικά θα πάει και θα κουμπώσει εδώ. Control Tab, το γυρίσουμε. Βέβαια θα το φέρουμε να κάτσει πάνω από αυτά. Έτσι. Λογικά κάπου θα είμαστε εντάξει. Βλέπετε. Super. Ίσως να πρέπει να γυρίσει. Θα μπορούσα να δω και τις μπαταρίες και τις βίδες. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει. Θα το δοκιμάσω βασικά. Control Tab, click, flip, horizontal. Βλέπετε. Λογικά ναι, γιατί βλέπετε ακριβώς εδώ είναι η βίδα, οπότε είμαστε σε σωστό δρόμο. Επιβεβαίωση και έχουμε βάλει και αυτό πάρα πολύ όμορφα. Ενδεχομένως να φάω ένα κομματάκι εδώ κάτω το οποίο δεν μου πολύ αρέσει, γιατί μου βγαίνει και προς τα έξω, οπότε δεν θα φανεί έτσι κι αλλιώς. Και delete. Και είμαστε κομπλέ, οπότε έχουμε χτίσει τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχω αφήσει κάτι άλλο. Την μπαταρία φυσικά την έχω. Α, έχω αφήσει και αυτό, βεβαίως ναι. Την μπαταρία την οποία την είχα κόψει στην αρχή δεν μου χρειάζεται πλέον. Και θα βάλω και την κάμερα. Αυτή, βασικά η κάμερα τώρα αυτή νομίζω ότι προϋπάρχει. Βλέπετε να την. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε αυτή η κάμερα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το συγκεκριμένο SIM. Το SIM holder θα το φέρω να κουμπώσει. Βεβαίως πρέπει να έρθει να κάτσει πάνω απ' όλα. Για να έρθει λοιπόν σωστά. Και βεβαίως βλέπετε πως κουμπώνει. Θα μπορούσα να βάλω και την SIM κάρτα που έχουμε φτιάξει στο TeachMeGR, αν θυμάστε, σε προηγούμενο μάθημα. Αλλά δεν χρειάζεται. Είμαστε μια χαρά. Νομίζω να το μεγαλώσω λίγο παραπάνω για να κουμπώσει απόλυτα. Μάλλον καλύτερα να το φέρω σε μια τέτοια κατάσταση. Σούπερ. Είναι λίγο στραβό, νομίζω. Δεν πειράζει. Τέλεια. Οπότε έχουμε φτιάξει όλο μας το κινητό τηλέφωνο. Βλέπετε πόσο ωραία. Και φυσικά μετά θα βάλουμε και μία οθόνη. Μία οθόνη γενικότερα πιο όμορφη, καθώς αυτή είναι η τυπική μαύρη οθόνη του κινητού. Θα κρύψουμε το battery pack, μάλλον το κάμερα. Και τώρα θα έρθουμε να κάνουμε το μαγικό κόλπο της, του X-Ray. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε ένα group. Όλα λοιπόν αυτά που έχουμε βάλει, Ctrl G. Θα το ονομάσουμε iPhone. Θα κάνουμε ένα αντίγραφο για backup. Super, το copy θα το κρύψουμε, θα το βάλουμε κάτω από όλα. Και πάμε στο iPhone μέσα εδώ και θα ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν τη μαγεία. Πρώτη κίνηση, να χαμηλώνουμε το opacity. Οπότε πηγαίνουμε, χαμηλώνουμε το opacity στο front glass και έτσι λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε το πίσω. Έτσι, αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η μαγιά η όλη. Τουλάχιστον το πρώτο μέρος της μαγιάς. Νομίζω γύρω στο 60 με 70 είμαστε εντάξει. Βλέπετε, στη συνέχεια θα πάμε στο SIM holder. Θα χαμηλώσουμε και αυτό γύρω στο 70. Για να δούμε λίγο από πίσω. Βλέπετε, οπότε σιγά σιγά δημιουργούμε ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα και ουσιαστικά βλέπουμε το ένα μέσα στο άλλο, έτσι. Πηγαίνουμε στο inner body και αυτό γύρω στο 70 ή στο 60 όπως θέλετε, καθώς όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω πρέπει να μειώνουμε κι άλλο για να βλέπουμε τα πράγματα από πίσω όπως είναι. Πηγαίνουμε στο back screen, βλέπουμε και αυτό γύρω στο 40 ενδεχομένως, στο 30 γιατί όχι, βλέπετε. Στο main board, το οποίο θέλω, πρέπει να μειώσουμε και αυτό. Βεβαίως όχι πάρα πολύ, γιατί το main board είναι κάτι, θα λέγαμε, ένα μικρό κομμάτι. Γύρω στο 60 νομίζω θα είμαστε εντάξει. Το speaker mic, το οποίο εντάξει, θα χαμηλώσουμε και αυτό. Βεβαίως τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο διαφορετικά μόλις αρχίσουμε και κάνουμε και το δεύτερο εφέ. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να ξανάρθουμε πάλι εδώ πέρα. Και το battery pack, το οποίο πρέπει να μειωθεί και αυτό για να βγει από πίσω η φίρμα του κινητού. Βλέπετε. Οπότε έτσι έχουμε δημιουργήσει, βλέπετε, ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα έχοντας επηρεάσει όλα τα opacity εκτός από τον back, βεβαίως, έτσι, γιατί το back πρέπει να φαίνεται πάντα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο πρώτο βήμα να το έχουμε ολοκληρώσει του χαμηλώματος του opacity για να καταλάβουμε λίγο τη δομή και πώς χτίζεται γενικότερα το συγκεκριμένο εφέ του X-Ray. Τώρα λοιπόν με τη χρήση του invert θα πάρουμε ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάμε λοιπόν στο SIM holder καταρχάς να επιλέξουμε το invert μέσα από το image adjustments και invert, ή έπρεπε να πατάμε το Ctrl-I, Command-K στο Mac.
Βλέπετε πως γίνεται αντίστροφα τα χρώματα και πως δίνει την αίσθηση του X-ray τώρα. Φυσικά όσο πηγαίνουν προς τα μέσα θα πάρουμε πιο ωραία αποτελέσματα. Inner body, control eye. Βλέπετε ήδη πόσο πιο ωραίο γίνεται. Black screen, control eye. Main board, control eye. Και αυτό κοιτάξτε πόσο ωραίο γίνεται. Speaker mic, control eye. Και battery pack, control eye. Και βλέπετε πόσο ωραία τα πράγματα γίνονται, πολύ πιο, θα λέγαμε, ιδιαίτερα και πολύ πιο διαφορετικά. Τώρα θα ανεβάσω λίγο τα στοιχεία μέσα εδώ, ίσως να ανεβάσω λίγο το συγκεκριμένο, βλέπετε πως φαίνεται. Θα το χαμηλώσω όμως γύρω στο, νομίζω 65 είναι εντάξει. Το black screen, το back screen συγγνώμη, βλέπετε ότι μου βγάζει αυτό το, αυτή τη λαμαρίνα εδώ και το αυτοκολλητάκι, οπότε θέλω γενικότερα στοιχεία να βγαίνουν πιο, πολύ πιο ενδιαφέροντα παρά αυτό το μικρό κομματάκι. Νομίζω γύρω στο 20 θα είναι εντάξει. Το main board, το οποίο νομίζω θα μου βγάλει πιο ωραία στοιχεία με το μεγαλώσω, βλέπετε γύρω στο 80. Το speaker mic είναι νομίζω εντάξει όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το battery pack, να δούμε λίγο πως θα βγει, λίγο περισσότερο βλέπετε. Και φυσικά το back, το οποίο είναι στο 100 έτσι κι αλλιώς, και φαίνεται ίσα ίσα βλέπετε το μιλαράκι του iPhone. Οπότε πολύ ωραία, έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως θα μπορούσε να πουσάρω λίγο περισσότερο το back, καθώς δεν μπορεί να μεγαλώσει παραπάνω. Θα μπορούσα να το φέρω πάνω απ' όλα ή τουλάχιστον μέχρι πίσω από το front glass και να χαμηλώσω λίγο το opacity, έτσι ώστε να φαίνεται λίγο παραπάνω. Βλέπετε, το πήγα γύρω στο 10, έτσι πουσάρω λίγο παραπάνω το αντικείμενο και έτσι βλέπουμε το μήλο τουλάχιστον. Θα μπορούσα να το γυρίσω και σε overlay και να βγάλουμε μια πιο μεγάλη ποιότητα μόνο από, από τα γραφικά, από τα λευκά λοιπόν στοιχεία. Οπότε βλέπετε πως χτίσαμε πάρα πολύ ωραία τα πράγματα και φυσικά το front glass θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο έντονο, λίγο πιο αχνό, λίγο πιο τίποτα. Βλέπετε αν το χαμηλώσω εντελώς, κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται το πίσω μέρος, έτσι. Πραγματικά ακριβώς λοιπόν ένα X-ray. Σούπερ. Οπότε τα πάντα είναι τοποθέτηση σωστή. Να κουμπώσουμε λοιπόν την κάμερα με το motherboard εκεί ακριβώς που μπαίνει η κάμερα, να κουμπώσουμε τα κουμπιά σωστά και φυσικά να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τα πράγματα κατάλληλα όπως θέλουμε εμείς με χρήση του opacity, έτσι. Τώρα θα ανεβάσω λίγο το συγκεκριμένο γύρω στο, θα λέγαμε, 25 με 30. Τέλεια, και θα βάλω εδώ μέσα. Μέσα λοιπόν στο φακελάκι αυτό θα βάλουμε ένα adjustment layer, το οποίο θα το κάνει όλο μπλε αυτό. Οπότε πηγαίνουμε, θα κάνω click στο Hue Saturation. Θα το βγάλω βασικά έξω από το φάκελο και απλά θα το κάνω εδώ πέρα ένα clipping mask, κρατώντας το Alt, βλέπετε το Option στο Mac, κάνω ένα click και αυτή τη στιγμή έχει μπει το συγκεκριμένο adjustment layer, έχει μπει και επηρεάζει μόνο το iPhone και θα πάμε να κάνουμε click στο Colorize και πολύ απλά πηγαίνοντας αυτό στο μπλε, κάπου εδώ θα λέγαμε, βλέπετε πως παίρνουμε το εφέ του X-Ray, κοιτάξτε πόσο εύκολα έτσι, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Τέλειο! Και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε το εξής τώρα. Θα βγάλω, μάλλον θα φέρω καλύτερα μέσα στη σκηνή μου και αυτό. Οπότε με διπλό κλικ το ρίξουμε μέσα και θα φέρουμε το συγκεκριμένο εδώ να μπει. Κάνουμε κλικ στο OK και βεβαίως πρέπει να πάει και να φύγει από, βλέπετε έχει μπει σαν clipping mask και αυτό. Θα το φέρω κάτω από το φακελάκι μου. Βλέπετε πολύ όμορφα και θα πάρουμε τώρα το κομμάτι αυτό μόνο. Θα πάρουμε το front καταρχάς έτσι μόνο του. Θα κάνουμε ένα Ctrl J, θα σβήσουμε το προηγούμενο που είχαμε βάλει πριν από ένα λεπτό και θα έρθουμε να φάμε γενικότερα το περίγραμμα. Βλέπετε πολύ όμορφα, delete και τώρα απλά πρέπει να το προσαρμόσουμε κατάλληλα πάνω στο κινητό μας, έτσι. Οπότε θα το φέρουμε κάπου εδώ, το ανεβάσω από πάνω βέβαιως τώρα και πολύ απλά θα έρθουμε και είναι πάλι θέμα τοποθέτησης, έτσι, οπότε Ctrl Tab με το Shift κρατημένο ξεκινάμε από μία γωνία, πάντα το Shift κρατημένο θα μου το κάνει σωστά και όμορφα σμίγνηση χωρίς παραμόρφωση, θα χαμηλώσω λίγο το opacity και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό βαθμό, βλέπετε ότι είμαστε πολύ κοντά στην γενική ολοκλήρωση. Από εκεί και πέρα αν θέλετε το κάνετε λίγο παραμόρφωση με το Ctrl πάντα κρατημένο όμως για να βγει σωστά και να πέσει απόλυτα και βλέπετε πόσο ωραία έχουμε κουμπώσει σωστά το κινητό μας. Επιβεβαίωση, ανεβάζουμε το opacity και φυσικά αν θέλουμε βγάζουμε εντελώς το front glass, το οποίο ήταν πριν από λίγο και έκανε ακριβώς αυτό που κάνει και το καινούργιο μας στοιχείο με την οθόνη βέβαια την πιο όμορφη, θα το ονομάσουμε αυτό τώρα front glass και τώρα όσο θα επηρεάζουμε το opacity του front glass θα βγαίνει και το X-ray από πίσω και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το στοιχείο που θέλουμε εμείς κατάλληλα. Οπότε αν θέλουμε και έτσι μπορεί να βγει, βλέπετε το ημιδιάφανο, το ημι X-ray. Εγώ βεβαίως θα κάνω το αντίστοιχο, θα έρθω εδώ, θα πάω στο front glass, θα βάλουμε ένα layer mask και στη συνέχεια θα επιλέξουμε από εδώ το gradient tool, φυσικά με μαύρο και λευκό και gradient θα είναι το linear
πηγαίνουμε και κάνουμε το εξής, πάντα πάνω στη μάσκα, έτσι. Θα κάνουμε ένα click and drag εδώ και αυτομάτως κοιτάξτε πόσο ωραία δημιουργούμε αυτή τη στιγμή το ημιδιάφανο. Θα ξεκινήσω μάλλον από εδώ καλύτερα. Και βλέπετε πόσο ωραία πετυχαίνουμε το ημιδιάφανο. Πραγματικά πολύ ωραίες καταστάσεις και κοιτάξτε πόσο όμορφο έγινε. Θα μπορούσα να κάνω και κάτι πιο έτσι αχνό. Βλέπετε σε τέτοια φάση, αν θέλετε. Ίσως και εδώ. Θα ξεκινήσω καλύτερα από εδώ και να φτάσω μέχρι εκεί. Και βλέπετε πώς δημιουργήσαμε το X-Ray του iPhone. Βλέπετε πολύ ωραία. Και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θα μπορούσα να βάλω και ένα Levels Adjustment Layer εδώ πέρα. Να το δοκιμάσουμε και αυτό. Πηγαίνουμε και βάζουμε και ένα Levels. Το βγάλουμε έξω. Εδώ πάνω μάλλον. Τέλεια. Και θα επηρεάσουμε λίγο και τα Levels. Να το σκουρίνουμε λίγο περισσότερο, βλέπετε. Και να το κάνουμε λίγο πιο ιδιαίτερο. Τέλεια. Και ίσως χαμηλώσουμε λίγο και το Front Glass. Και βλέπετε πόσο ωραία δημιουργήσαμε το δικό μας X-Ray κινητό τηλέφωνο. Και από εκεί και πέρα ίσως να βάλουμε και μία σκιά. Οπότε πηγαίνουμε στο κάτω-κάτω μέρος. Θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer και θα το ονομάσουμε αυτό Shadow. Όπου εδώ μέσα θα πάρουμε τώρα το Elliptical Marquee. Το Feather γύρω στο 10 νομίζω θα είναι εντάξει. Βλέπετε τι δημιουργούμε. Το μαύρο χρώμα και θα πάμε να το βάψουμε με το Alt και το Delete. Μάλλον καλύτερα με το Alt και το Backspace στο PC, με το Option και το Delete στο Macintosh και βλέπετε πόσο ωραία δημιουργούμε μία σκιούλα και κουμπώνουμε σωστά και όμορφα καλύτερα το αντικείμενό μας. Βλέπετε πόσο ωραία θα μπορούσε και να πάει και μπροστά, δηλαδή πάνω απ' όλα και να καλύψει τυχόν προβλήματα με το φόντο. Βεβαίως, ναι, πρέπει να βγει από Clipping Mask. Τέλεια. Και φυσικά να πάει, θα λέγαμε, πάνω και από το Hue Saturation. Βλέπετε πολύ όμορφα. Και ίσως να κάνω και ένα αντίγραφο της σκιάς, Ctrl-J, να την μαζέψω λίγο περισσότερο και βλέπετε πόσο ωραία κάνετε ακόμα μια πιο ιδιαίτερη σκιά, λίγο πιο μικρή, ενδεχομένως να πετύχουμε ένα, θα λέγαμε, διπλή σκιά σε φε. Και έχουμε τελειώσει. Και βλέπετε λοιπόν πώς κάνατε και εσείς το δικό σας, θα λέγαμε, X-Ray iPhone. Βλέπετε. Οπότε είπαμε για να κάνουμε μια, θα λέγαμε, ένα μάζεμα των όλων αυτών που είδαμε σήμερα, πρέπει να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο ή να έχετε κάποια συσκευή την οποία θέλετε να την κάνετε X-Ray, πρέπει να την έχετε, να την κάνετε βίδες με λίγα λόγια, να πάρετε λοιπόν την οθόνη, το περίβλημα, το motherboard, την κάμερα ενδεχομένως, το ηχειάκι που έχει μέσα. Να τα βάλετε πρώτα, να τα στήσετε, να τα φωτογραφίσετε. Καλό θα ήταν να τα κάνετε όλα μαζί. Αν έχετε φακό που δεν παραμορφώνει, αν έχετε φακό που κάνει κάποια παραμόρφωση αριστερά-δεξιά, καλό θα είναι να τα φωτογραφίζετε ένα προς ένα στο κεντρικό σημείο της κάμερας, του φακού δηλαδή, να μην δημιουργεί κάποια παραμόρφωση και γενικότερα με τον ίδιο φωτισμό και με το ίδιο φόντο για να μην σας δυσκολεύει πάρα πολύ στο κόψιμο. Μετά τα βάζουμε μέσα, τα κόβουμε ένα προς ένα, τα ξεφοντάρουμε και τα τοποθετούμε σωστά με χρήση του Transform. Μέσα λοιπόν το αντικείμενο ξεκινώντας από πίσω προς τα μπρος, ερχόμαστε, το ντύνουμε και δημιουργούμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Πρέπει να θυμάστε ότι τα αντικείμενα, τα σημεία που είναι πίσω, όπως λοιπόν η πίσω όψη του αντικειμένου θα πρέπει να φαίνεται ανάποδα, γιατί υποτίθεται ότι το βλέπουμε από μέσα προς τα έξω και πρέπει να βλέπουμε βασικά τα ανάποδα γράμματα από αυτά λοιπόν που θα βλέπαμε ίσια άμα γυρίζαμε το κινητό από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν θα χτίσουμε σωστά και ρεαλιστικά το δικό μας X-Ray τηλέφωνο για να μπορέσουμε εύκολα και όμορφα να αποτυπώσουμε το συγκεκριμένο εφέ σε οποιαδήποτε συσκευή. Έχω δει να το κάνουν σε pick-up, σε φωτογραφικές μηχανές, σε laptop, σε κινητά τηλέφωνα, οπότε πλέον και εσείς μπορείτε να το κάνετε και οποιαδήποτε στιγμή, αν σας το αναθέσει κάποιος πελάτης σας, μπορείτε πολύ εύκολα και εσείς να το αποτυπώσετε. Οπότε, από το www.teachmegr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα, ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο φωτογραφικό εφέ, ένα photo manipulation θα έλεγα, το οποίο σίγουρα θα σας δώσει ακόμη μία, θα λέγαμε, ειδικότητα μέσα στο βιογραφικό σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε και εσείς πλέον να κάνετε τα πάντα X-Ray χωρίς να φοβάστε μη σας χτυπήσει η ακτινοβολία στο κεφάλι. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.